Αναφέρθηκε στην πρωτολογία μου στο ζήτημα της υποχρηματοδότησης, για να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, κύριε Υπουργέ. Όντως είναι πενιχρότατος ο προϋπολογισμός και τα κονδύλια που διατίθεται για μια τέτοια αθλητική, για ένα τέτοιο αθλητικό πυρήνα, όπως το ΕΑΚ της Λάρισας, οι 600 ή και οι 700 ή 800, αν θέλετε, χιλιάδες. Είπα και στην πρωτολογία μου επίσης ότι θα καταθέσω και στα πρακτικά, ενδεχομένως το έχετε κι εσείς υπόψη, το έγγραφο της διοίκησης του ΕΑΚ με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που ζητούσε από το καλοκαίρι του 2019, το περσινό καλοκαίρι δηλαδή, κόστος περίπου με βάση τους δικούς τους υπολογισμούς, όχι τελικό, κατά προσέγγιση γύρω στο 1 εκατομμύριο, που αφορά όλες τις αθλητικές υποδομές. Το γήπεδο του Αλκαζάρ και σε ό,τι αφορά το χλωτάπιτα, αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά και τη στατικότητα των κερκίδων, όπως επίσης και των υφιστάμενων χώρων που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό των κερκίδων από διάφορα αθλήματα. Καθώς επίσης βεβαίως και οι ελλείψεις που αναφέρθηκαν, αν θέλετε, και από στην προηγούμενη ερώτηση για τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο που έχει να κάνει με τις ανάγκες άθλησης των αθλούμενων, των αθλητών στο σύνολό του, όχι μόνο στο στίβο, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα. Δείτε, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είχαν ενταχθεί από τον καλοκαίρι του 2017 και παρουσιάζει καθυστέρηση, το αποτυπώνουμε και στην ερώτηση, και τα ζητήματα που αφορούσαν την αντιπλημμυρική προστασία του κτηρίου, του κλειστού της Νεάπολης, αλλά και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο ΕΑΚ στη Λάρισα, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης των εγκαταστάσεων για τον εξυγχρονισμό τους και φυσικά τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους. Επίσης, σε ό,τι αφορά το κλειστό γυμναστήριο στην Νεάπολη, θεωρούμε και το επισημαίνουνε και το έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, αν θέλετε, από τότε που παραχωρήθηκε ο χώρος, ο γειτονικός χώρος, το κλειστό της Νεάπολης, στην γήπεδο ΑΕ, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση, απαιτείται μάλλον να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την παραχώρηση αυτής της έκτασης στη γήπεδο, όπως είπα, ΑΕ, με αποτέλεσμα να θέσει σοβαρό κίνδυνο και την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου, σε περιόδους δηλαδή που φιλοξενεί αγώνες ή, αν θέλετε, πρωταθλήματα κτλ. Και είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο το επισημαίνουν και οι εκάστοτε διοικήσεις διαχρονικά, αν θέλετε, και η τελευταία, και με το έγγραφό της η διοίκηση του ΕΑΚ στη Λάρισα. Παράλληλα με αυτό, απαιτείται φυσικά και προσωπικό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, να γίνουν όλα αυτά και πρέπει να γίνουν και κονδύλια να δοθούν και πρέπει να δοθούν. Και δείτε, υπόθηκε και προηγουμένως, την ίδια ώρα δίνουμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για ανάγκες πολεμικές, την ίδια ώρα που δίνουμε, αφημάζεται ο ελληνικός λαός και στερείται βασικές ανάγκες, και από την άλλη μεριά για την παιδεία, την υγεία, την άθλησή του, ψίχουλα. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς θεωρούμε, ναι, ότι πρέπει το κράτος να έχει τη φροντίδα, την ευθύνη για τη δημιουργία και νέων δομών, αν θέλετε. Γιατί, επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό. Γιατί δείτε τώρα, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για τις οποίες έγινε η ερώτηση και τη συζητούμε σήμερα, στη βάση δηλαδή των προβλημάτων των συσσωρευμένων στην κατεύθυνση επισκευών και των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη χρήση τους διαχρονικά. Είναι πάρα πολλά χρόνια που λειτουργούν. 40 και 50 χρόνια. Και δείτε τώρα το προσωπικό. Το προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα βασικά, στην καθημερινή λειτουργία και συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων. Πολύ δε περισσότερο που όντως έχει αυξηθεί κατακόρυφα φυσικά ο αριθμός των αθλούμενων, των ομάδων που συμμετέχουν εκεί. Και βέβαια προκύπτει και ως αναγκαιότητα η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με ευθύνη του κράτους, εμείς λέμε. Και όχι μόνο στη Λάρισα, αλλά και στην περιφέρεια της Λάρισας, στα πλαίσια του νομού. Έτσι λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
τρεις άξονες μπαίνουν στο ερώτημα. Το ένα είναι λοιπόν όλα αυτά τα έργα τα οποία θα είναι απαραίτητα και θα πρέπει οπωσδήποτε να δρομολογηθούν και άμεσα να υλοποιηθούν, να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους, προκειμένου να μην έχουμε ενδεχόμενους κινδύνους για αθλούμενους και μη. Το δεύτερο είναι το προσωπικό. Τρίτον, η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.